Με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που τελούν υποκατάληψη και ο αριθμός τους έχει ήδη φτάσει στα 223 σύμφωνα με τους φοιτητές, οι οποίοι προγραμματίζουν συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια αύριο και την ερχόμενη Πέμπτη. Την ίδια ώρα οι Πριτάνοι στην έκτακτη συνεδρίασή τους τάχθηκαν υπέρ των ανοιχτών πανεπιστημίων, παραδέχτηκαν όμως ότι η κατάσταση είναι δύσκολα διαχειρίσιμη λόγω των καταλήψεων για τις οποίες, όπως τόνισαν, δεν ευθύνονται. Δείχνει ότι πάει να χαθεί ο έλεγχος στη λειτουργία των πανεπιστημίων. Εμείς πρέπει να διαχειριστούμε ως διοικήσεις των πανεπιστημίων την ομαλή λειτουργία. Δεν μπορώ να αποδεχθώ τις κατηγορίες του είδους ότι βρίσκομαι σε συνεννόηση με τους καταληψίες και ότι είναι δικά μου παιδιά. Δεν εκτρέψαμε εμείς τα φαινόμενα των φοιτητικών νεολαίων. Είναι παιδιά του κομματικού συστήματος και ως τέτοια παιδιά το πολιτικό και κομματικό σύστημα οφείλει να τα αντιμετωπίσει. Οι Πριτάνοι που συνεδρίασαν παρουσία συνταγματολόγων συζήτησαν το ενδεχόμενο προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις διατάξεις που θεωρούν ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα. Ενώ ακούστηκαν και προτάσεις να προσβάλλουν τις διατάξεις στην πορεία της εφαρμογής τους με πρώτη τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης. Δεν αναμένεται όμως να έχουν ενιαία στάση σε αυτό το ζήτημα. Πάντως, ορισμένοι καθηγητές θέλουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις και ήδη οι διδάσκοντες του Πολυτεχνείου αποφάσισαν 48 ώρια απεργία για την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, ενώ οι καθηγητές του Αριστοτέλειου Θεσσαλονίκης καλούν τους συναδέλφους τους να μην εφαρμόσουν τις διατάξεις του νόμου.